Κώστας Σκρέκας ανακοίνωσε και μια νέα εισφορά στο ρεύμα. Πάμε στον Στέφανο Σίσκο για να μας πει περισσότερα. Καταρχάς, τι είναι αυτή η εισφορά, Στέφανε, πόσο θα είναι και, εν πάση περιπτώσει, για ποιο λόγο αυτή η εισφορά τώρα? Ακριβώς, Μίνα, είναι ένα νέο μόνιμο τέλος που θα πληρώνουν οι καταναλωτές για το ρεύμα. Η νέα έκτακτη εισφορά θα περιλαμβάνεται στις χρεώσεις των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Ένα μόνιμο τέλος, το οποίο δεν θα ξεπεράσει το 1 ευρώ, αλλά θα κινείται σύμφωνα με πληροφορίες κοντά στο 1 λεπτό την κιλοβατόρα. Η μέση μηνιαία επιβάρυνση για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει από 300 έως 400 κιλοβατόρες θα είναι 3 έως 4 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο τώρα η κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει ένα νέο κουμπαρά από εκεί θα δλούνται τα ποσά για να πηγαίνουν σε μελλοντικές εκτόσεις αλλά και να ελαφρύνει καταναλωτές με υψηλή χρέωση. Τι σημαίνει δηλαδή ότι επιμερίζεται το βάρος από τις χρεώσεις ΣΥΚΟ από όλους τους καταναλωτές με έμφαση σε αυτούς που έχουν πολύ υψηλή κατανάλωση. Στέφανε, δεν ξέρουμε ακόμη από πότε θα αρχίσει αυτή η νέα εισφορά, να τη βλέπουμε στα τιμολόγια μας. Αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Σίγουρα όμως αφήνεται να εννοηθεί ότι θα είναι για την κατανάλωση Σεπτεμβρίου και θα τον δούμε από τους λογαριασμούς Οκτωβρίου και στη συνέχεια, γιατί ανακοινώθηκαν μαζί με τις επιδοτήσεις Σεπτεμβρίου.